Σε αφήνω, πάρ' το πάνω σου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Mm. Σε εκπληκτική κατάσταση δεν είναι το τρίο αυτό εδώ. Βλέπεις πως αλλάζει ο καιρός, ναι. Το βλέπεις. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ και ξαφνικά βλέπεις. Νομίζεις είσαι 14 Αυγούστου. Όλα ευχάριστα. Ναι. Όλα όπως πρέπει. Πρέπει να δώσεις στον δρόμο. Αγκαλιάζονται τον κόσμο στον δρόμο. Έτσι, ναι. Μα τη βλέπεις. Ναι. Υπάρχει γενική αίσθηση εφορίας. Εφορίας. Και μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν χάρμα, ιδέστε, ναι, να τον πιει στο ποτήρι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν ξέρω. Συμφωνώ. Ναι. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν αντάξιος φυσικά των προσδοκιών. Ναι. Ένα πρωταθλητής χωρίς κανένα εισαγωγικό. Ναι. Εσύ πάρε τη θέση αυτή που κάνεις άμυνα και καλά κάνεις. Ναι, γιατί είναι ο ρόλος μου τέτοιος. Ναι, ναι, πολύ και πολύ καλά κάνεις. Ναι. Ο πρωταθλητής λοιπόν ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμα τεράστιο παιχνίδι, ναι, προσθέτοντας την αλυσίδα των επιτυχιών. 8 στα 8 κύριοι. ΠΑΟΚ, Αϊτχόβεν και Παρί. Τρεις ομάδες σε όλο τον κόσμο. Που συνεχίζουν μόνο με νίκες. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται στο πρωτάθλημα στα Ιβάν. Ναι, ναι, εννοείται. Μιλάμε για τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι, εννοείται. Αναμφίβολα. Ναι, η Marlboro Giants και να μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό τον ΠΑΟΚ, πώς τον είδα εγώ, δικιά μου η άποψη. Απολαυστικός. Εκρηκτικός. Αν σου έλεγε, ξέρω εγώ, αν σου έλεγαν αυτές που είναι στα καλυστία όλες μαζί. Όθωνα, είμαστε μαζεμένες και σε περιμένουμε. Θα το άφηνε στο παιχνίδι για να πας. Παγερά διάφορα, ναι, τα κορίτσια των Γκαλιστίων, ναι, τη στιγμή που υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ προηγείται των πάντων. Είπαμε, είναι τρόπος ζωής. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι μη επαναλαμβανόμενο. Ναι. Είναι μια προσωπικότητα ξεχωριστή, μια αξία αυτοτελή. Έτσι, κάτι μοναδικό μέσα στην καρδιά μας αρχικά. Από εκεί ξεκινάνε όλα και πηγαίνουμε, είπαμε, στη λεωφόρο των επιτυχιών. Τι είδαμε λοιπόν χθες? Είδαμε τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος πλέον εξαφανίζει και αυτό το 1% που ήταν κόντρα στο. Τι κόντρα δηλαδή να είναι αυτό τον άνθρωπο. Εμφανιστεί κάποιος, τι κάνεις, όχι, όχι, είπαμε ξύλο, είπαμε ξύλο, βία, βία κανονικά. Όποιος ανοίξει το στόμα του εναντίον του Μπρίγιοβιτς. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Είδαμε έναν απολαυστικό Βέμπλουμ και αμυντικά σε αυτό που χρειάζεται. Ναι, ναι, το βαβάω με ξεστηλίδι. Θα το λέω πόντους. Πόντους και καλυφθήκαμε. Πόντους, το απλό. Ο πόντους λοιπόν ήταν ο παίκτης που θέλουμε στην δεκάδα του ΠΑΟΚ. Έντονη προσωπικότητα. Έκανε τα κοψίματά του. Ούτε μια πρώτη παλιά δεν πήραν αυτοί. Πάρα πολύ καλός. Έτσι ακριβώς τον θέλουμε. Και φανταστείτε, φίλοι ΠΑΟΚτσίδες και όλοι οι άλλοι που ακούτε, γιατί όλοι κρυφό ακούτε, και των αντιπάλων στρατοπέδων, ότι πώς θα γίνει ο ΠΑΟΚ με την προσθήκη και του Μαωρίσιου που έρχεται. Ναι. Έτσι. Εδώ λοιπόν βγάζουμε τον Κάνιας από το. Ναι, λογικό. Ήταν καλός χθες. Πάντα είναι καλός ο Κάνιας. Ναι. Φέτος είναι πάντα καλός ο Κάνιας. Αλλά εμείς τι λέμε, εχθρός του καλού το καλύτερο. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Μαωρίσιο και Πόντους θα κάνουν ένα εκπληκτικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή για να φεύγουν μετά μπροστά αυτός ο Ζαμπά. Χάρμα, ιδέστε, καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Τέσσερις ασίστ, ναι, ακριβώς. Έτσι. Έδωσε τις δύο ασίστ στον γκολ. Τον γκολ και μία στον Μπρίγιοβιτς που βγάζει ο Διούδης και μαστερεί το στίγμα. Ακριβώς. Τώρα θα πάμε λίγο και σε αυτό το στίγμα, θα συνδεθούμε. Και μία στον Μπίσεσβαλ που τον βγάζει μάτι. Εκπληκτικός. Τέσσερις ασίστ. Ο Παναθηναϊκός ήταν μικρότερος από ό,τι περιμέναμε στα αμυντικά του καθήκοντα, να πούμε, στη μεσαία του γραμμή, να πούμε. Όσο μπορούσε. Ναι. Ναι. Δηλαδή ήταν ένα μάτς το οποίο φεύγοντας, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Έτσι, η ομάδα που επισκίασε οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Ένας ΠΑΟΚ καταπληκτικός. Εγώ έφυγα πάρα πολύ ευχαριστημένος από το γήπεδο. Έτσι. Και έχουμε και λέμε λοιπόν. Βλέπεις ένα παιχνίδι και είσαι γεμάτος, δε φίλε. Ωραία. Δεν παίζει ρόλο το ότι αυτός που κάνει το διαιτητή δεν σφυράει. Αυτός που κάνει το διαιτητή, ο Δανός ήταν, έτσι. Ναι. Ήταν σε όλες τις φάσεις δίπλα. Δίπλα. Μπορεί να έτρεξε τα διπλάσια χιλιόμετρα από ό,τι όλοι οι παίκτες. Ναι. Αν κάποιο κορυφαίο έτρεξε 12 χιλιόμετρα χθες, αυτός μπορεί να έτρεξε 17 χιλιόμετρα. Ναι. Εγώ τον κακίζω και το βλέπω μόνο το πέναλτι που δεν δίνει στον Μπίσεσβαρ. Γιατί σε μένα είναι πέναλτι αυτό. Αφού δεν έχει όμως αυτή τη φιλοσοφία, δεν τη δίνει την επαφή. Άφηνε τους παίκτες να παίξουν. Άφηνε να παίξουν. Εγώ να σου πω πότε έχω πρόβλημα με ένα διαιτητή. Όταν ξεκινάει με μια φιλοσοφία και τελειώνει με άλλη. Ναι. Αυτός... Στη διαδρομή την αλλάζει. Ναι. Οι κουτοπώνοι διαιτητές. Αυτό από το πρώτο. Συναντώνται στον ελλαδικό χώρο. Ναι. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 σφυράει το ίδιο. Ναι, αυτό είναι σαφέστατο. Άρα λοιπόν δεν έχω θέμα μαζί του. Μου έδειξε με το καλημέρα, δηλαδή αν κάνω παρατηρήσει, οι παίκτες 15 λεπτά ψάχναν τα φάουλ επαφής. Δεν τα έδινε αυτούς. 15 λεπτά κάναν τα ζώα να το καταλάβουν αυτό το πράγμα και μετά άρχισαν παίζανε. Ωραία. Να πούμε, Σταύρο, ότι φυσικά όλα τα καφενεία γεμίσανε χθες της, ναι, πόλης. Ναι. Πρέπει να υπάρχει αυτό το γνωστό παοκόσιμο. Ναι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ να εισπράττει, ναι, πλέον σιγά σιγά, ναι, από όλα αυτά τα μαγαζιά, τα σχετικά. Ναι, ρε φίλε, γιατί εγώ σου δίνω το μηνιάτικο. Πολύ εύκολα. Ναι. Ξεκούραστα, ναι, γίνεται πανηγύρι σε όλα τα μαγαζιά. Ναι. Κανονικές γιορτές. Και σε ένα λοιπόν από αυτά τα καφενεία του Κορδελιού,
Έτσι, πέρασε. Κορδελιό, περίμενε λίγο να θυμηθώ. Κορδελιό. Είναι δυτικά, είναι τα μέρα. Που μαυρίζει ο ουρανό. Δύο εξέχουσε προσωπικότητε σε ένα τραπέζι καθόντουσαν. Ναι. Πρέπει να του αναφέρω. Φίλοι ναι. πλέον, μπήκαν ναι. στη ζωή μου. Ναι. Ο Λασκαράκη με το Σαββίδι. Ναι. Οι οποίοι τι γίνεται, φίλε. Υπάρχουν τα γνωστέ οι αντιπαραθέσει. Ναι. Παίζουν τα χαρτιά του οι άνθρωποι. Τι ομάδα είναι αυτή. Παοξίδε είναι όλοι, φίλε, εννοείται. Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο στέλεχο τη Γκολμπέτ, ναι. ο οποίο ναι. δεν τον αγαπάει τον Πάοκ πάρα πολύ, δεν τον ναι. έχει μέσα στην καρδιά του όπω όλοι. Ναι. Και τι κάνει ο άνθρωπο, επειδή έχει την οικονομική δυνατότητα, ναι. στέλνει και πληρώνει άνθρωπο να πάει ναι. στο γήπεδο τη Τούμπα, ναι. μήπω και χαλάσει το αποτέλεσμα. Επειδή είναι κατέμι. Ναι, κατάλαβε, έχει αυτό ο άνθρωπο. Για να τον έλεγε και γκαστόνε. Ναι, έξυπνο. Όμω. Όταν ούτε και αυτός καταφέρνει, γιατί έχει πάρει πλέον το τρένο το δρόμο του. Πώς θα το σταματήσει. Πώς θα το σταματήσει. Με 4.000 δεν γίνεται. Και δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πού να το πεπρωμένο τους. Λοιπόν φυγεί είναι αδύνατον. Ναι. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Που λέει και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος πλέον. Της Εθνικής Ελλάδος και όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό λέμε ποτέ μη λες ποτέ πρέπει να είναι μία από τις τρεις ρίσεις που πρέπει να σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Πες μου άλλες δύο κεντρικές. Ρίση τη ζωή. Όποιο βγάζει το σκοτάφτη. Ναι, αλλά το γοργόν και χάρη έχει, θα σου πω εγώ. Όχι, όποιο βγάζει το σκοτάφτη. Ποιο από τα δύο είναι πιο σωστό. Το πρώτο, το δικό μου. Το δικό σου, τσάκι. Πάμε το δικό σου, ναι. Ναι το, γιατί είμαστε στρατηγική, φίλε. Άλιστα. Θέλουμε το πλάνο. Εμένα ξέρει τι με σκοτώνει. Τι? Όταν λένε, το delivery είναι κλειστό τέτοια ώρα. Θάνατο, φίλε. Δεν είναι θάνατο αυτό. Θάνατο, θάνατο. Κυνήγι. Τι το delivery είναι κλειστό, τι σημαίνει κλειστό. Το μαγαζί είναι ανοιχτό. Ναι, ενώ έχει κάτι μαγαζιά και ένα ακόμα σε λίγο καιρό θα κοσμήσει την Ανατολική Θεσσαλονίκη, το Day Night, φίλου του Βασίλη. Όλη τη μέρα θα έχει κρέπες, παγωτά, αναψυκτικά, τόστ, σαλάτες. Μιλάμε για όρια. Να και η διαφήμιση του Day Night λοιπόν. Πριν ανοίξει. Πριν ανοίξει, τόσο μπροστά είμαστε. Στηρίζουμε τέτοια μαγαζιά του φίλου Βασίλη Παοκτσή, τέος αστυνομικού. Βαρέθηκε. Ναι, και επενδύει ο άνθρωπο, πρίγκιπα, αρχοντόπεδο. Ναι. Ναι, κλείνει αυτή η παρένθεση. Πολλοί αστυνομικοί είναι τέο. Ναι, ναι, είναι τέο. Είναι... Σαν του βασιλιάδε. Ναι, ναι. Δεν έχει χαίρι, μάλλον. Να πούμε λίγο στα στοιχηματικά μα τα χθεσινά, στα οποία θεωρώ ότι πήγαμε εκπληκτικά. Και εγώ πήγα εκπληκτικά, θέλω να το πω αυτό. Στοιχημάτισα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Βέβαια, όχι ακριβώ αυτά που δώσατε. Εγώ έκανα μια παραλλαγή. Πολύ καλά έκανα. Δηλαδή δεν έβαλα, α πούμε, άσο ημίχρονο. Και άσο τελικό τον πάω και έβαλα κατευθείαν άσο τελικό για σίγουρα. Μια χαβούλα, δεν ωραία. Δεν το βλέπα δηλαδή ημίχρονο άσο. Να το και δεν το βλέπα, να και κρίση. Να και κρίση. Να το, μπράβο, είδες πως μπαίνει σιγά σιγά στο χώρο. Στιγμάτισε, κανονικά. Στιγμάτισε την Ξάνθη. Ξάνθη άσο, το γύρισε. Και τη Σίτη. Τη Σίτη. Με δώσαμε από ημίχρονο τη Σίτη, από το έκτο λεπτό κάνει τον κόλ. Δεν υπολογίσαμε. Εγώ υπολόγισα θα πει νωρί γκολ. Και υπολόγισα θα ανοίξει μετά. Το χορτάρι το είδες πώς ήταν. Τραγική κατάσταση το Γουέμπλεϊ. Άστο, φίλε. Ναι. Άστο, πώς την πατήσαμε έτσι. Θυμίζει Χαβιλάου που πριν από δύο χρόνια. Άμα το ξέρω αυτό δεν θα έπαιζε ένα μπουγκολ. Έρεσπα αυτό. Κατάλαβες. Δεν κλαίμε είπαμε πάνω από το χυμένο γάλα. Τελείωσε αυτό. Άρα, έκλεισε ο φάκελος. Βρήκαμε την Ίντερ. Αυτό τον υπέροχο στο δεύτερο τον Ικάρντι 0-3. Δια περιπάτου πέρασε από τη Λάτσιο. Να το κάνουμε over 3,5. Εντάξει. Σήμερα έχει, για πες μας σήμερα με τι μας αγκαλιάζει η Γκολμπέτ με τις ασύγκριτες αποδόσεις της. Να πούμε αρχικά χαιρετίσματα σε όσους μας ακούνε στο Χρήστο. Στην κυρία Χρυσούλα, η οποία μας στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου, κυρία Χρυσούλα. Θεωρεί σου, ότι, είναι, ότι είμαστε έτσι η ψυχοθεραπεία της. Και στο Γιώργο, από την Ασπρόμαυρη, λέει Κεφαλονιά. Όλο το Ιόνιο. Όπου και μας ακούτε, ναι. Στείλτε μας. Τι καιρό κάνει εκεί πέρα, πώς είναι η κατάσταση. Στην Στεπτάνησα έχουμε τους πιο καθυστερημένους σε καλή εισαγωγικούλια. Ωραία, ο παδός της ομάδας μας. Εγώ στην Κέρκυρα, αυτοί που έχω δικούς μου είναι ένας και ένας. Ο ένας μοιράζει τα μύδια σε όλο το νησί. 7,5 ώρα έχει τελειώσει. Μύδο παραγωγός. Ναι, 7,5 ώρα από εδώ, από τη Μηχανιώτα. Α, πάει, τα βγάζει. Ναι, ναι. Εμπόριο. Ναι, 7,5 ώρα τελειώνει και από τις 8 και μετά είναι σουρωμένος. Δεν τον έχω δει ποτέ ξενέρωτο στη ζωή μου. Άντε. Ναι. Και ποιο είναι το χόμπι του. Ανεβαίνει βουνά. Αλλά όχι βουνά. Βουνά, αδελφάκι. Βουνά. Everest. Και 2.998.000. 2.000 είναι ο Όλυμπος. Ναι. 12.000 μέτρα. Πώς λέγεται, Κιλιμάντζαρο, πώς λέγεται εκείνο εκεί. Αυτά τα μεγάλα. Στη Χιλή, Άνδης, ποιο είναι αυτό. Σουρωμένος τα ανεβαίνει. 100%. Και πώς βρίσκει άκρη. Γιατί όταν είσαι σουρωμένος στο καζίνο και έχει εκείνο το οξυγόνο που σε στρώνει, το ίδιο είναι και το βουνό. Εγώ δεν είμαι σουρωμένος ποτέ. Πάντα ξέρω τι κάνω. Και πάντα τι έχει, και τι κάνει, ανεβάζει με τη σημαία του ΠΑΟΚ στις κορυφές των μεγαλύτερων βουνών του πλανήτη. Είναι φίλος μας πλέον. Δεν είπε ο Αλέξης. Είναι κομμάτι της καρδιάς μας ο Αλέξης. Ο Γιάννης έχει. Τα γνωστά κλαμπ στον Κάβο όπου οι Αγγλίδες επιδίδονται σε αρκετά σπολ. Ναι, ωραία. Ο Βασιλάκης είναι ο κεντρικός μπάρμαν στο γνωστό καφέ της πόλης όπου γίνονται όλοι οι διαπλοκοί.
βρίζει όποιον. Δηλαδή πάνε οι διαιτητές εκεί, δεν ξέρουν. Πάνε οι διαιτητές να. Επίθεση. Όχι, επίθεση λεκτική. Λεκτική, λεκτική επίθεση. Πάει ο άλλος ανυποψίαστος. Να πιει καφέ, ένα καφέ, τι καφέ θες, ρε άντα, Μιλενική, ναι. Εμάς βρήκες, ναι, εμάς βρήκες πριν πρωί, εδώ ήρθες, τόσα καφέ έχει. Ξέρεις τώρα, υπάρχουν τα μαγαζιά τα οποία φτιάχνονται, δεν έχουν ούτε καφέ ούτε τίποτα μέσα, πληρώνεις θέση, παραγγέλνεις καφέ απαλού. Α, πολύ δυνατό. Πάρα πολύ ωραίο. Πού το είδες αυτό? Τίποτα, ήταν ένας που δεν έπαιρνε άδεια, φίλος είναι, και αγανάκτησε, το έκανε το μαγαζί κουκλίστικο, κάθεσε κανονικά, τι θα πάρετε αυτό, αυτό, και παραγγέλνει από γνωστά καφέ της αρισκίας του. Και πληρώνεις θέση, άμα θέλεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα έχει κύπελο Ελλάδος. Έχει. Με μερικά μάτς. Έχουμε, έχουμε. Ναι. Ναι, έχουμε κύπελο Ελλάδος. Να πούμε ότι στην Goalbet έχουμε μηδενική Γκανιώτα. Ισπανία κύπελο σήμερα. Copa del Rey. Ναι, στο παιχνίδι Λεγκανές, το λέω σωστά. Ναι. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια, βγάζεις. Λοιπόν, αλάθηκε, με Ράγιο Βαγεκάνο. Μπράβο. Ξεκινάει στις 9.30 σήμερα λοιπόν ο αγώνας και έχουμε και Γερμανία κύπελο. Ανόβερο με Φόλτσμπουργκ που ξεκινάει στις 7.30. Ξέρεις τι παιχνίδι έχω πάει στο Ανόβερο. Συγκλονιστική κατάσταση. Ναι. Βρίσκω, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι κάνεις τα βράδια και δεν το λες. Σαν, σαν το Στάθη Ψάλτη τελευταία. Μπράβο και γενικότερα ανανεωμένη. Πολύ δυνατή σου φίλε. Πολύ, πολύ δυνατή. Υποκλεινόμαστε. Και τώρα που μπήκα και. Σε στοιχηματικό δρόμο, νομίζω. Δεν χιλιάδες το μήνα της χαβάλης, εντάξει, ακόμα και είδες που έκανε απαγωγές άτομο. Εμείς δώσαμε άσο-άσο λόγω λατρείας της ομάδος και λόγω φυσικά θα έβγαινε και το άσο-άσο. Η γυναίκα. Όχι, σιγουριά η γυναίκα. Το φοβόμουν άσο ημίχρονο, από την αλήθεια. Το φοβόμουν πολύ. Ωραία, και μας το χαλάει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης, ο οποίος του έδωσε το όνομά του αυτός ο γνωστός τεράστιος φιλόσοφος, ο δικός μας ο Σοκράτης, ο οποίος ο άνθρωπος έλεγε τα ωραία ότι είδα ούτε δεν είδα. Ένα μόνο ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Και να λοιπόν ο Σοκράτης ο Διούδης μας πήρε και μας έστειλε. Να μην βγει το άσο-άσο. Αυτό δεν είναι, μας έστειλε μόνο. Κατά τα άλλα, είπαμε ότι δέχτηκε τα δύο γκολ που έπρεπε να δεχτεί. Τόσο το χρειαζόμασταν. Δεν θέλαμε να πέσει ψυχολογία του Παναθηναϊκού. Μπράβο, ναι. Τόσο όσο. Να πούμε μπράβο στο Δημητράκη το Λιμνιό. Έτσι, ο οποίος μπήκε και σε 8 δευτερόλεπτα έστειλε την μπάλα να έπαιρνε από αυτή στα δίχτυα μέσα. Δεν ήταν πολύ καλό το πλασέ. Εγώ κάνω δεν ήταν καλό. Εγώ θέλω να τα λέω αυτά. Δεν είναι, είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Μπήκε. Έτσι, μπορεί να το... Ναι, μπήκε, φίλε μου. Αυτό όμως μπορεί να το φτιάξει. Εμείς πάντα μιλάμε όταν είναι καλά ο άλλος. Να το κάνει ακόμα καλύτερο. Δηλαδή αυτό το κόλπο να το βάλει πιο εύκολα. Ωραία. Όταν το πήραμε το Λιμνιό, κάνω μια. Είναι θετικές οι παρατηρήσεις αυτές. Εντελώς καλοπροαίρετες. Τους πιστεύουμε από τα πόδια. Όταν πήραμε το Λιμνιό. Μιλάω με τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο. Γιατί είναι υπηρεσιακό στοιχείο πλέον. Και Μιτάλα, την παιχτάρα αυτή. Παπαδόπουλο, ο οποίο αν δεν έπαιξε σε ομάδε και το εξωτερικό και το εσωτερικό. Και στον ΠΑΟΚ θεωρώ ότι πρόσφερε. Μιλάμε για το φαλακρό Παπαδόπουλο. Και μου λέει κατά λέξη, 18 χρόνια είχαμε πάρει το Λιμνιό, μου λέει στα βεχτωμένα στοιχεία πρέπει να μάθει να βγαίνει στον κόλ. Ωραία. Ναι. Δηλαδή έκοβε το μάτι του. Αυτό ήταν όλο το πρόβλημα. Γιατί είπαμε η κοινική αντιμετώπιση των επιθετικών. Έτσι είναι όταν τελειώνει η χρονιά, πόσα γκολ έχεις. Γιατί ο Λιμνιός, αυτά τα μεσάζ, οι καταστάσεις με τις ολομόντιες λύσεις, εμάς δεν με εκφράζουν, δεν με εκφράζουν εμένα καθόλου. Έτσι, δηλαδή ο Λιμνιός είναι επιθετικός. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ από τον επιθετικό Λιμνιό, αν κάνει αυτές τις παρουσίες που τις κάνει συνεχώς, γιατί θεωρώ ότι χειρίζεται έξοχα το ρόστερ έως τώρα ο Λουτσέσκου, να βάλει 5 γκολ. 5. Εμείς δεν ζητάμε να βάλει 12. Έχει 2, να τα βάλει τα 5, θα είναι μια χαρά. Έχει 2, έχει 2 assist. Έχει, δηλαδή, έχει. Οπότε η ομάδα θα έχει τον πρώτο σκόρ σίγουρα του πρωταθλήματος που ακούει το όνομα Killer. Έτσι, αυτό τον εκτελεστή χωρίς αριστερό. Και να μην έχει το Killer, θα έχει τον Κουλούρ. Δικό μας είναι αυτό. όχι, τον Killer θα έχει. Μην έχει τον Κουλούρ, γιατί έχουμε στοιχηματίσει σε αυτό. Ναι. Που λες, εσύ δεν άγγε καταστραφούμε το από τον Κουλούρ. Τον Ευθύμη, μια χαρά πήγε. Και μια χαρά πάει το παιδί και μακάρι να συνεχίσει έτσι όπως και όλοι οι ιδανικοί. Όταν πηγαίνουν σε άλλες ομάδες, πρέπει να προσπαθούν. Επί 5 περισσότερο από ό,τι όταν είναι απλά στο ρόστερ της ομάδος. Γιατί έχουν στόχο να επιστρέψουν, να σκέφτονται τόσο και τόσα τρανά παραδείγματα. Παίχτες που πήγανε, ο Δημήτρης Αλπικίδης, που έκανε μια αξιοπρεπέστατη και τεράστια καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Πήγε δανεικός, πήγε στην Καβάλα, πήγε στη Λάρισα. Έκανε το αγροτικό του. Έτσι, γύρισε και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έκανε μια τεράστια διαδρομή. Βεβαίως. Ο Κλάους πήγε στον Αθανασιάδη. Ο οποίος χθες η μπάλα δεν ξέρω κατά ένα μαγικό τρόπο τον αρνείται πεισματικά να μπει στα δίκτυα. Χθες κάνει μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά, έβλεπα το Ξάνθη Γιάννενα και η μπάλα πάλι πήγε στο δοκάρι. Είναι αυτό που λέμε εγκίνια. Άμα δεν σε θέλει. Έτσι. Όπως και μπορεί μετά όταν θα σπάσει πάνω αυτό να μπαίνουν όλα. Υπήρχε μια εποχή που πέρασε εξαιρετική εύνοια, χωρίς εισαγωγικά, που ό,τι άγγιγμα έκανε ήταν το άγγιγμα του Μίδα. Βέβαια. Η μπάλα έγραφε συνεχώς το πλεκτό. Συμφωνούμε και σε αυτό, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Και στους δανεικούς συμφωνούμε. Πάρα πολύ καλά, πάμε. Ο Σοκράτης ο Διούδης που μας πήρε τα λεφτά την τσέπη. Ο Σοκράτης ο Διούδης έκανε μια εκπληκτική απόκρουση. Ναι. Κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη κεφαλιά. Την κάνει τέλεια ο Πρίγιοβιτς.
και απογειώνεται στην κυριολεξία και το βγάζει. Και του Πρίγκοβιτς, ο Πρίγκοβιτς κάνει επίσης μια τεράστια ευκαιρία στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, μια κεφαλιά που κάνει που εγώ θεωρώ και θα την κάνει γκολ. Μια παλιά Ξέρεις τι έπαθε εκεί. Διάλεξε λάθος γωνία. Σηκώθηκε τόσο ωραία έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Ήταν και γλυκιά η σειρά μετά. Για να αποθεώσουμε για μια ακόμη φορά τον Ζαμπά και τις δύο ασίστ των γκολ. Που είναι έτσι. Η πρώτη είναι τέλεια, τέλεια πάσα. Έτσι, απλά τη σβήνει και την πετάει στα δίχτυα. Βρίσκεται εκεί που πρέπει. Και η δεύτερη είναι ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Και με το κακό του τους νεκρώνει όλους. Και το κακό του και μία από τη δεξιά πλευρά, μία από την αριστερή πλευρά. Ναι. Μακάρι αυτός να συνεχίσει έτσι και να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο και να μην έχει το τελείωμά του από τον πάκο όπως το έχει ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Γιατί και αυτός είχε κάνει δύο εκπληκτικές ασίστ. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, όχι τον Γουχού, αυτόν που αποκτήσαμε από τον Πανσεραϊκό. Ο οποίος όταν τον πήραμε στα πρώτα του μάτς ήταν αυτό το μέσα στην Τότεναμ. Mm-hmm. Δεν έπαιζε σε εκείνο το μάτς ο Βιερίνια, να θυμίσω για μερικούς, και είχε κάνει δύο εκπληκτικές ασίστ στο 1-2 σε εκείνο το θρίαμβό μας. Mm-hmm. Στο πρώτο γκολ που πέτυχε ο Σαλπιγκίδης mm-hmm. και το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Κλάους. Τα 0-2 και τα 2 προέρχονται από δικές σου ασίστ. Βεβαίως. Και στη συνέχεια όμως η πορεία του δεν ήταν ανάλογη. Ένα παίκτη που πιστέψαμε, πληρώσαμε, γιατί αλλά τελικά δεν πήραμε αυτά που θέλαμε να πάρουμε. Ναι, δεν είχε μυαλό. Ναι. Δεν θα το έλεγα δεν έχει μυαλό. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι. Έτσι είπαμε ότι η επιτυχία από την αποτυχία είναι στην κυριολεξία ποδοσφαιρικά μια ανάσα. Μια ανάσα. Να πούμε λίγο και για την άλλη ομάδα της πόλης ότι πρέπει λίγο να προσέξει. Οι ήττες μαζεύονται, είναι μαζεμένες. Ναι. Φτάσαν ήδη στις 3. Και τώρα έρχεται ο Ολυμπιακός. Κύριοι του Άρη, δεν είναι εύκολο το μάτς με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Παίξτε. Έτσι, κάτι, αναδιοργανωθείτε. Μην βάζει δύο πάνω στο παιδάκι. Έτσι, δεν κάνει. Μπορείτε να το φτιάξετε λίγο, ναι. λίγο καλύτερα. Ναι. Γιατί είναι κρίμα, τόσο ωραία προσπάθεια που κάνατε στην αρχή, να πάει στράφη. Έτσι, με δύο κουβέντες. Ούτε ειρωνικοί είμαστε, ούτε τίποτε. Γιατί μετά, αν συμβεί το μοιραίο με τον Ολυμπιακό και οι ήττες γίνουν 4, δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα ητών, με δύο τάφ, όπως τα λέγαμε, ναι. μετά πηγαίνετε στην Ριζούπολη. Στον Απόλλωνα Σμύρνης. Πιθανότητα να έχει 0 βαθμούς. Πιθανότητα να έχει 0 βαθμούς γιατί παίζει μέσα στον Όφι ναι. την επόμενη αγωνιστική ο Απόλλωνας Σμύρνης. Έτσι και το 0 δεν φαντάζει και ωραίο. Έτσι, οπότε εμείς τι κάνουμε, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου σε συγκεκριμένη ομάδα. Που τη θέλουμε να είναι μέσα στην πόλη. Ναι, γιατί άμα σε πάρει 100 βόλτα. Ναι. Μετά σε πήρε 100 βόλτα, τέλος. Ναι. Δεν έχει πάνω βόλτα μετά. Μα αφού είναι κάτω βόλτα, το λέει η λέξη. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ενώ την πάνω βόλτα, Σοφία, που την παίρνει σταθερά η Goldbet. Έχουμε τις απορίες. Σας άφησα σκοτεινά σημεία. Παίρνουμε ο Goldbet. Φυσικά, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν σταματάνε οι άνθρωποι εκεί. Τα καινούργια γραφεία που ενημερώνουμε φτιάχνονται. Πότε θα είναι έτοιμα, ξέρεις? Δεν γνωρίζω. Θα είναι στον επόμενο μήνα, πιστεύω. Δεν γνωρίζω. Ναι. Όλα τα στελέχη εκεί, χαλασμός. Είναι. Η εταιρεία εξελίσσεται διαρκώς, προσφέρει καθημερινά προσφορές σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι έτσι. Εκεί πέρα. Να ευχαριστήσουμε πληρώνει το καθημερινά άμεσα. Τι, αυτό, τι άλλο να κάνουν το οι πληρώνει άμεσα είναι το εύκολο. Είναι το κυριότερο. Είναι το κυριότερο. Κέρδισες χρήματα, θέλεις να τα πάρεις. Στα δίνουν κατευθείαν. Και ξεκινάει το γνωστό χοροπήδημα των χρημάτων. Αυτό, χοροπήδημα των χρημάτων σου. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε χαιρετίσματα στο Στέλιο από Βέρεια, στο Γιώργο, στο Λάζαρο από Νορβηγία που μας έστειλε και φωτογραφία με χιόνια. Νόμιζα στο Λάζαρο που αναστήθηκε. Ακούω σε εκείνον, τη ζει ακόμα. Στην Νορβηγία χιόνια. Σοφία, πέφτουν τα σύννεφα. Έχει στην Νορβηγία. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, μας έστειλε φωτογραφία ο άνθρωπος. Στο Όσλο χιόνια. Έχει, μας έστειλε ο άνθρωπος τα χαιρετίσματά του και στο Μάριο από Κωνσταντινούπολη που λέει ότι εκεί πέρα μας ακούνε με θρησκευτική ευλάβεια. Ως γνωστόν είναι. Είναι θρησκευτικοί άνθρωποι εκεί πέρα. Μπορείτε να κάνετε like λοιπόν στη σελίδα μας στο Facebook όσο την έχετε κάνει. Ο Βασιλιάς στα ελληνικά. By Libero FM 107,4 με λατινικούς χαρακτήρες. Να μας στείλετε κι εσείς λοιπόν τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, οτιδήποτε και να επικοινωνήσουμε. Ωραία. Είναι η ώρα του διαλυμάτος μας τώρα ή όχι? Ναι, ναι είναι η ώρα. Είναι η ώρα. Πήγες να πεις κάτι? Πήγα να πω ότι θέλω να μιλήσουμε και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ σήμερα 7.30 Παίζει, ώρα. Ναι, έχουμε Champions League σήμερα, ναι. Μπάσκετ έχουμε. Αλλά ας τα πούμε καλύτερα μετά το διαλυματάκι, το οποίο πραγματικά είναι διαλυματάκι γιατί είναι μονόλεπτο. Μονόλεπτο όμως πραγματικά. Πάμε. Πήραμε την ανάσα μας. Ωραία. Ανάσα λοιπόν. Πήγε να πεις κάτι για τον μπάσκετ. Ναι, για τον μπάσκετ, το οποίο σιγά σιγά πρέπει να ξεκινάει να κάνει και καμία νίκη. Ναι, σιγά σιγά. Έτσι δεν πρέπει. Αυτή είναι πολύ καλή. Γάλλη είναι αυτή. Γάλλη, πηδάνε πολύ, ναι. Πηδάνε πολύ γενικότερα. Ναι, δηλαδή. Πάνε στα rebound, είναι μαύροι όλοι. Τα γνωστά αυτά. Αυτά τα προβληματικά που τρέχουν πολύ. Ναι. Μας κουράζουν αυτές οι ομάδες, δεν μας ταιριάζουν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό τρόπο να κερδίσεις.
Πώς βλέπεις, πώς βλέπεις τον κολλητό σου που κάνει, γράφει σχόλιο. Πολύ δυνατό. Στο SDNA, ομάδα που φωνάζει πως θέλει το πρωτάθλημα. Football Experts. Έτσι. Γιώργος Τουσουνίδης στο SDNA. Γνωστός λόγιος. Ένα σου λέω. Ναι. Η παλιή μεγάλη συγγραφή. Ναι. Ο Χαβηγούν μπροστά στην πένα του Γιώργου Τουσουνίδη. Ξεκάθαρα. Μπείτε στο SDNA να διαβάσετε τι γράφει. Ομάδα που φωνάζει πως θέλει το πρωτάθλημα, ναι, είναι ο τίτλος. Ναι. Εγώ είμαι πολύ πιο καυστικός από αυτό. Ναι. Η πρωταθλήτρια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις και από τον Λουτσέσκο, ο οποίος θεωρώ ότι πλέον είναι, έχει πάρει όλο το DNA του ΠΑΟΚ. Ναι. Μίλησε πάρα πολύ σωστά ότι καλό θα ήταν ένα μεγαλύτερο σκορ. Σεβάστηκε τον αντίπαλο. Να τις ακούτε όλες τις δηλώσεις του και να μην τις απομονώνετε νομίζοντας ότι έχει κάποιο αλαζονικό χαρακτήρα. Όχι, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Αν το ξέρεις, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως και του Γιώργου του Δόνη. Έτσι, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ σωστά. Ναι, ωραία μίλησε. Τα λόγια του ήταν περιεκτικά, ουσιαστικά και εγώ θεωρώ ότι αν μας κάνουν τα σωστή ανάγνωση και αυτός μίλησε για την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ και για ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι, και όπως είπε, πάμε στο επόμενο μάτς, το οποίο είναι ντέρμπι με την ΑΕΚ, να νικήσουμε. Ευχής έργο. Θα παίξει. Παναθηναϊκός θα παίξει. Ναι, θα παίξει. Θα παίξει. Ναι. Ναι. Θα παίξει. Γιατί πλέον. Αφήνεις κάτι να βρείτε στον αέρα. Ότι... Ναι, πιστεύω ότι κάποιοι δεν παίζουν. Απλά είναι τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει. Το πώς θα παίξει, έχει μια ομάδα συγκεκριμένη με τα βάνη, έχει ένα πλάνο αγωνιστικό, του βγει, δεν του βγει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ωραία. Αλλά θα παίξει. Εγώ για να κλείσω το κομμάτι του ΠΑΟΚ το ποδοσφαιρικό, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα, συμπερασματικά, και μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσία του Πόντους, τον οποίο το θεωρώ τεράστιο. Σου φαίνεται λίγο Γκαρσία στα μαρκαρίσματα και σε αυτά. Εγώ δεν είμαι φαν του Γκαρσία, να ξέρεις. Ούτε εγώ είμαι φαν, φαν όσο ήταν οι άλλοι. Όχι, με τίποτα. Ναι, αλλά στα μαρκαρίσματα, στον τρόπο που πάει στην μπάλα. Επειδή έχω το θάρρος της γνώμης μου, ξεκάθαρα αυτό, 50 χρόνια θα πω, θα το ξαναπώ και σήμερα, το έχω πει και σε παρέες και σε άλλες περιπτώσεις όταν ανταλλάσσουμε απόψεις στα περί ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ο Γκαρσία έχει πάρει από τον ΠΑΟΚ πολύ περισσότερα σε σχέση με αυτά που έχει δώσει. Συμφωνώ όμως αυτό. Τελεία. Συμφωνείς και όχι. Συμφωνώ. Έτσι ακριβώς. Ναι, συμφωνώ. Τον πήραμε από τη Μούρθια με 16 συμμετοχές. Εννοείται. Και εδώ πέρα έχει γίνει ήρωας. Ήρωας, κανονικός. Ναι. Τι. Εννοείται. Να δηλαδή, αναγνωρίζουμε και την προσφορά του κλαμπ. Τρίνουν τα κόκαλα του Κολοκοτρώνη, του Πετρόβη Μαμιχάλη, του Νικηταρά. Εντάξει, είμαι από τον. Ναι. Goal bet είναι εδώ. Είναι εδώ. Είναι. Παίξαμε μαζί με τη Σοφία. Ένα... Για πες λίγο τις απόψεις. Γιατί εγώ σήμερα δεν θα παίξω. Εγώ επειδή είμαι σε υπολογιστή. Ναι. Για πες μου σήμερα τι βλέπεις. Ωραία, έπαιξα ένα στοίχημα από αυτά που δεν σ' αρέσουν. Ναι, αυτά τα 9 ομάδες δεν. Όχι, 7. 7. 7. 7. Κοντά σου δεν έχεις κανένα τέτοιο. Κάποιο ίδρυμα. Το χαμόγελο του παιδιού, το σος και αυτά. Δεν υπάρχει, δεν είναι κοντά. Ζητάω πεντάδες, ρε φίλε. Ναι, ζητάω. Δεν ζητάω. Καλά, εντάξει. Δεν ζητάω πολλά, λέει ελληνικό τραγούδι. Ναι. Δεν ζητάω πολλά. Θα σου πω τα παιχνίδια ένα-ένα. Ναι, ναι, όλα θα βγουν έτσι. Ωραία. Γράψτε όμως για να τα σχολιάσουμε και αύριο. Λαμία Βόλος. Ωραία. Μου δίνει το over πάνω από 2 φράγκα. Εδώ είμαι μαζί σου. Γιατί, ωραία, γιατί ο Μπέος βάζει. Ναι, γιατί ο Βόλος έκανε 7 γκολ προχθές. Ναι. Μια ομάδα δηλαδή η οποία έχει ρυθμό, έρχεται στον γκολ, κάνει ευκαιρίες. Ναι. Μαζί σου είμαι στο over του. Ναι, και Λαμία η οποία είναι πολύ βελτιωμένη. Με άλλη ομάδα, ρε φίλε. Άλλη ομάδα. Ωραία. Θα σωθεί η Λαμία. Κάνετε τέτοια σκληρή, σκληρή και αντρική δήλωση. Ναι. Δεν την εστερνίζομαι. Έχει πολλή ποιότητα, σε πληροφορώ, θα σωθεί. Έχει άποψη, εμένα μου αρέσει. Συμφωνούμε διαφωνώντας. Λεβαδιακός Άρης Αβάτου. Δεν ξέρω πού βόσκει αυτό το πράγμα, πραγματικά. Το Άβατο. Εγώ ξέρω το Άβατο του Αγίου Άρους. Ναι, φαντάσου ότι είναι ένας Άρης που είναι σε ένα Άβατο. Ναι. Δεν έχω ιδέα που είναι. Και τι το παίζει τον αυτό. Θα παίξω over γιατί πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός χάνει συνεχώς. Ναι, και θα κάνει γκολ σήμερα. Και θα κάνει γκολ σήμερα να ξεσπάσει κάπου, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι και η Μπαρτσελόνα όμως ο Λεβαδιακός. Έχει ποιότητα. Ότι έκανε ένα 1-1-1 και έχει πέβαλε πέντε τη Ρεάλ από χθες. Έχει ποιότητα μπροστά. Έχει κάτι Ναγκλή, κάτι Ζουμπίνιο, κάτι ναι. Μαρκόφσκι βάζουν. Δεν είναι δίκιο. Ναι. Συνέχισε, ναι. Εγώ ακούω. Κουμάκης. Εγώ ακούω. Ναι. Λεγανές Βαγεκάνου. Οι Ισπανοί τώρα κύπελο. Ξύστα με γκασμά. Δεν θα το πάρει Λεγανές ή θα το πάρει στην Ξάνθη. Γκολ γκολ, λες. Γκολ γκολ, φίλε. Όταν το γκολ γκολ είναι στα 2 φράγκα, το ρισκάρει. Κύπελο είναι. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δεν θα το πάρει κανείς από τους δύο. Θα παίζουν και δύο-τρεις πιτσιρικάδες από κάθε ομάδα για να δείξουν. Να πω κάτι ενδιάμεσα. Ναι. Σε λίγο ο σταθμός θα είναι γευμανικός. Μην τον ακούτε. Θυμάστε κάτι που λέγανε. Ναι. Όταν μπαίνει Γευμανία, όταν αλλάξει. Μην τον ακούτε. Συνεχίστε όμως. Bournemouth Norwich. Ποιος θέει.
Έχω την πόρμα στην κυνηγάω στο βέβαιο 3,5 συνεχώ. Θα συνεχίσω. Είναι όλη η ιστορική ομάδα, θα κάνει αρίνια. Τσιου, τσιου, τσιου. Η Μπόρνμουθ. Ξέρει το παυσονίμιο τη Μπόρνμουθ. Κουκουβάγε. Όχι, τα νεράτσια. Τα κεράσια. Κεράσια. Ναι. Να παίξω. Φανταστικό φωτό. Από το κουλοχέρι να βγει. Όχι, τα κεράσια, αφού έτσι λέγονται. Όντω έχουν το χρώμα. Αφού έτσι είναι κοκκινομαύρο. Ναι. Κάλπι Παλέρμο, ποια κάλπι είναι φίλε τώρα, εντάξει, να παίξω το Παλέρμο. Αυτό είναι Βίτα Ιταλίας, Ιταλίας, η οποία είναι όλη αγωνιστική σήμερα, για αυτούς που θέλουν να μαθαίνουν περισσότερα, ναι, να μπουν και να διαβάσουν. Ναι. Πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, εμένα με αφήνει παγερά διάφορο. Είναι κολοπρωτάθλημα, ναι. Άστο, άστο. Ναι, ναι. Αλλά δηλαδή, το Παλέρμο... έναν τρελό τον αποτρελαίνει. Θέλει, είναι κάποιος τρελός, το... είναι μια ανάσα. Ναι. Ωραία, και είναι για να εξεταστεί. Ναι. Έτσι πάει ο τρελός, εξετάζεται. Και την ώρα πάει να φύγει, τον λέει ο τρελογιατρός, κύριε, εσείς από δεξιά. Είστε για να μπείτε μέσα. Δεν πάει αριστερά. Καταλάβατε. Τέτοιο πράγμα έχει. Τέτοιο πράγμα σχετίζεται η Ιταλία 2. Έξω από τη ζωή σας. Διαβάστε την άμα θέλετε έτσι ενημερωτικά. Να λέτε ότι ξέρετε ποιες ομάδες βρίσκονται εκεί. Έχω μία φίλη η οποία παίζει μόνο Β' Ιταλία. Β' Ιταλίας. Τέτοια τρέλα. Αυτές τις κόμενες που βρίσκεις φίλε και παίζουν Β' Ιταλίας, πού τις βρίσκεις? Απίστευτο είναι αυτό. Ναι, πραγματικά. Επειδή γυρνάω, φίλε. Πώς το μεροκάματο είναι στη γύρα. Ναι. Με το κάνουμε το στη γύρα. Δηλαδή, άμα ωραία, κάτσουμε και οι δύο απέναντι. Κάνε μου μια ανάλυση μέρα, προφίλ τη γκόμενα που παίζει Β' Ιταλία. Είναι εκπληκτική, ναι, γνώστρια, πανέμορφη. Ναι. Έτσι, και έχει γνώσει. Τι να σου πω τώρα. Αν ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου, θα ήταν διδάκτορ. Ναι. Με τόσο καλή. Μου λέει έχει ελείψει αυτό, εκείνο έχει ανάγκη. Και σου είχε εξηγήσει ποτέ γιατί παίζει Β' Ιταλία? Όχι. Εν τω μεταξύ, ξέρει τώρα, έχει ντέρμπι χαμό. Και να, αυτή ξέρει είχε μια ερωτική απογοήτευση από ένα παιδί το οποίο ζούσε στη Βενετία. Mm. Πήγαινε εκεί Βενέτσια και τέτοια. Και από τότε είναι Βενέτσια άρρωστη. Ναι. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Άλλος είναι Ολυμπιακός. Ναι. Άλλος είναι Παζιάννενα. Σε Βενέτσια. Ναι. Ναι. Όλα τα ξέρει. Αυτός δεν είστε σήμερα, εκείνος μάλλον σε πτώπιο. Όχι, μην το παίζεις. Μην το παίζεις. Ήταν θερματοφύλακας μάλλον εχθές με την κόμενα του Λουνού που είχαν βγει ναι, και δεν τα είπανε καλά. Ναι. Αμά τι πρόβλημα έχουμε, τέτοια. Ναι. Ναι. Όλα τα ξέρει, σου λέω. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Ελληνίδα. Ελληνίδα, Ελληνίδα. Η Αντιγόνη. Μπράβο την Αντιγόνη. Mm. Αυτά είναι, θα παιδεύεις να βγάλετε τότε. Ναι. Εννοείται ότι Παλέρμο θα παίξω, γιατί ναι, είναι φίλε η δύναμη της κατηγορίας, παρότι δεν είχε ένα καλό αποτέλεσμα. Από την Παλέρμο, ποιος πολύ δυνατός center for έχει ξεκινήσει και κάνει μεγάλη καβιέρα και κάνει ακόμα? Καβάνι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Άλλος. Σπέτσια Μπενεβέντο. Άλλος center for της Παλέρμο, που παίζει σε μεγάλη ιταλική ομάδα τώρα. Κάτσε μας μπερδεύει. Ο Ντιμπαλά, ρε. Μπράβο. Δεν εντάξει, είναι center for. Second striker δεκάρι, εντάξει. Ναι. Θα ναι, παίξω εντάξει, το Σπέτσια Μπενεβέντο Χ, γιατί πιστεύω ότι αυτοί θα κοιτιούνται. Πες στον κόσμο, το Σπέτσια Μπενεβέντο δεν είναι δύο καφέ, είναι δύο ομάδες της Β' Ιταλίας. Β' Ιταλίας, ναι. Πού να το ξέρουν οι άνθρωποι το αυτό. Ποιος παίξει ΠΑΟΚ και παίξει την Μπενεβέντο, παίζει. Παίξει ΠΑΟΚ. Με ξεφτέλησες. Με διέσεις. Μισή σεζόν, μόνο 90 λεπτά. Και τώρα είναι στο ρόστερ της ομάδας. Στο ρόστερ της ομάδας μας, φίλε, ναι. We are the world. Θυμάσαι ο Στίβι Γόντερ που τραγουδούσε έτσι. Ναι. Ξέρεις γιατί το έκανε αυτό? Όχι, ποιος είναι ο παίκτης? Ο Στίβι Γόντερ γιατί τραγουδούσε έτσι, ξέρεις? Γιατί? Γιατί έψαχνα το μικρόφωνο. Έψαχνα το μικρόφωνο από την τύφλα. Ναι. Πώς ξεχωρίζουμε. Ο Τόσκα. Ο Τόσκα. Έπεσε την Εβέντα. Δεν το ξέρω. Ναι. Πώς? Λοιπόν, ερώτηση. Ερώτηση. Πώς ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε 150 πιανίστες, ποιος είναι ο Πόντιος? Είναι 150 πιανίστες. Έτσι, όλοι κάθονται, κάνουν το τρίλεπτο, το τετράλεπτό τους. Έτσι, και λες μετά τους 150 έχουν κάνει όλο το, έχουν παίξει το πιάνο τους. Αυτός είναι Πόντιος. Ένας είναι Πόντιος μόνο. Παίζει τον πυρίχιο σε πιάνο, τι? Όχι. Τι? Οι 149, όταν κάθονται μπροστά στο πιάνο, φέρνουν το σκαμπό πιο κοντά. για να αρχίσουν να παίζουν. Ο Πόντιος βάζει το σκαμπό και φέρνει το πιάνο πιο κοντά σε αυτόν. Το τραβάει, δίνει μάχη για να το φέρει. Εσύ που με εξεφτέρεσε με τον Τόσκα. Εντάξει. Δεν πάει γελάσω, βήχω τα γελάω. Σταμάτα. Πρέπει να κάνουμε μια πιο ήμο εκπομπή. Ήμο που δυνατό είναι. Έχει το καλά εικόνα. Ναι, αυτά που τα κάνει εικόνα είναι όλα ωραία. Που το κάνει. Και γιατί δεν έρχεται και τέτοια. Και κλείνω με μια ισοπαλία ακόμη στο Στρασβούργο Κλίλ. Η Λίλ κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα. Στρασβούργο έχασε την προηγούμενη. Όχι, ήρθε χ. Ένα χικάκι ακόμα, μια χαρά αυτή, ικανοποιημένη, χειραψή κτλ. Πάμε να πάρουμε 15.000. Και σε θυμάμαι από το πρώτο παιχνίδι, ναι. Ναι, ναι, ναι. 15.000. Αυτά τα 15.000 του Σταύρου, να ξέρετε, δεν ξέρω αν παλιά μαζεύατε ψεύτικα χαρτονομίσματα, ούτε σε αυτά μπορείτε να τα πάρετε. Μονόπολη. Ναι, γιάγμα, έκανε μικρό. Γιάγμα, ναι, κάναμε. Εντάξει, μια χαρά, τα πόλαβε όλα, φίλε. Κοντά είμαστε τα τηλικιακά. Δύσκολα,
Τζαμί έπαιξε. Τζαμί έπαιξε. Ναι, κρυφτό έπαιξε. Ναι, φυσιολογικά ναι, παιχνίδια, ναι, ναι. Ωραία. Ανθρώπινα. Κάνω καλακομμενά και έπαιζε και λίγο λάστιχο. Έπαιζε λάστιχο. Λάστιχο. Καθώ είναι εκεί που παίζει να θε να κάνει. Αχ, να παίξω και εγώ λίγο. Όχι, λάστιχο. Πού να δείτε, βέβαια, όχι. Μα είναι μαύρο το άλλο, το μήλα. Μήλα. Πολύ ωραίο το μήλα. Να πετά την πάρα και να κάνει αγόρια χωρί σκοτωμό. Ωραία παιχνίδια, ανθρώπινα. Ζεστέ σχέσει ανθρώπινε επικοινωνιακέ. Ο ένα κοντά στον άλλον. Ενώ τώρα. Με τα κινητά όλη την ώρα. Μάλλον σε μένα χθε. Με λε, έκανα τάγκ. Και σηκώνω και το σκότωνα. Δεν ξέρω τι είναι τάγκ. Το τάγκ τι είναι, Σοφία, με έκανα. Κάνει φυσικά, όχι. Είναι προσθήκη ετικέτα. Δηλαδή, ανεβάζω εγώ για κάτι και βάζω και σένα μέσα. Ναι. Μπορεί εσύ όμω να μην το γουστάρει αυτό. Αλλά σε βάζω. Ναι, μου το έχουν κάνει με ένα πολύ. Μπορεί να το κάνει απόκριψη από το χρονολογιό σου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει περίπτωση να στείλω ένα μηνυματάκι. Μηνυματάκι, γιατί είναι βάζει. Ο φίλος μας ο Σπύρος έχει μια απορία που θέλει να τη λύσουμε. Πρώτον, να μεταφερθούμε λίγο πάλι στο Κορδελιό. Για να στείλουμε. Να πάμε και τούμπα λίγο, γιατί πολύ Κορδελιό δουλεύουμε. Και τούμπα κύριε, να ξέρετε. Ζωή που μα ακούει. Γεια σου, Ζωή. Και λέει ο Σπύρος. Ένα πράγμα λέει με βασανίζει εδώ και καιρό. Ο Κίμουν, τι ομάδα είναι. Ο Κίμων, φίλε μου, πώς το είπε στο φίλο μας? Ο Σπύρος. Φίλε μου, Σπύρο, ο Κίμων, τον πήγανε μία μπάλα, την πήγε στο αστυνομικό τμήμα για βόμβα. Προχθές μιλούσαμε για Χατζηπαναγή και Κούδα και νόμιζε ότι λέμε για φαγητά. Ναι. Ναι, δεν ξέρει τίποτα. Άσχετος. Άσχετος. Κανένα, τίποτα. Δεν συμπαθεί. Δεν είναι με στη ζωή του ποδόσφαιρο. Βασικά τίποτα δεν είναι στη ζωή του. Τζάμπα ζει με λίγα λόγια, παιδιά. Ναι. Παρασιτικά 100%. Μπράβο το Κίμων. Τον οποίο αγαπάμε όμως, έτσι. Όλα αυτά λέμε, αλλά τον αγαπάμε. Εγώ είδα στο Instagram το δουλεύει πολύ. Το όχι αυτό, ναι. Το δουλεύει πάρα πολύ. Χθες ήταν κομμάτια το βράδυ, με παίρνει τηλέφωνο μετά, πάω να ξεκουραστώ. Γιατί τι έκανε, Κίμων? Το λέω, με λέει τίποτα, αλλά αυτό είναι πιο κουραστικό. Είναι κουραστικό το τίποτα, εγώ το πιστεύω αυτό, να ξέρεις. Εγώ όταν έχω λεπόφρυ κάνω. Δεν μπορώ. Πρέπει να πάρει εδώ τα. Και να μιλάς μόνος εκεί. Ναι, αυτό και εκεί καταλήγουμε. Να βάζεις. Εκεί καταλήγουμε. Τους υπολογιστές τα τέτοια να τα λες. Ας μην σε ακούει και κανένας εκεί την ώρα. Εκεί καταλήγουμε, σου λέω πάντα. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε κουμπί το σπίτι. Το κάνουν κάποιοι τεμπέλητες γνωστοί μου. Α, δεν πηγαίνουν καθόλου. Ναι, δεν πηγαίνουν καθόλου και κάνω το κάνουν σπίτι και μιλάνε. Δεν λέει, όχι. Δεν είναι ραδιόφωνο αυτό. Είναι κάτι άλλο. Ναι. Φίλε Σταύρο, η γνώμη σου είναι ότι ο ΠΑΟΚ μόλις τελειώσουμε τώρα από το παίζουμε με Ατρόμητο. Μια δύσκολη έδρα. Έτσι, την οποία εγώ θεωρώ ότι θα την ξεπεράσουμε και αυτή. Στη συνέχεια δεν έρχονται κάποια μάτια που είναι πολύ πιο light. Αυτά να φοβάσαι. Θα φοβάσαι. Ξάνθη Πανετολικό στην Τούμπα. Δύο μαζί με. Η Ξάνθη μας βγάζει δηλαδή παραδοσία, κάτι ψυχή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων μπορεί να κάνουμε 11 στα 11. Καλώς εχόντων των πραγμάτων μπορεί να πάμε στον πρώτο γύρο χωρίς απώλεια. Μετά παίζουμε εκτός με Λαμία, εντός με Λάρισα, εκτός. Τέλος πάντων, τη Λιβαδιά και εντός με Γιάννενα. Απόλυτα εφικτό, φίλε. Είναι. Ναι, εγώ όμως δεν μου αρέσει να το λέω αυτό. Όχι, να μην το λες. Η ομάδα, εγώ αυτό που είδα χθες, είδα μια τεράστια μεταστροφή προς το καλύτερο στο κομμάτι της αγωνιστικής θέλησης. Το είδαμε και με τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Χάθηκε με τη Βίντη και χθες ήταν 95 λεπτά κάθε δευτερόλεπτο συγκέντρωση. Όθωνα, η καψούρα μου, ναι. Κάτσε να πω και αυτό. Η καψούρα μου χθες ο Ελ Καντουρί, ο οποίος ξεκινάει με ένα αστείο τελείωμα. Έστειλε την μπάλα, δεν το έπαιξε καθόλου καλά ψηλά. Ναι. Μετά βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Συμφωνούμε και σε αυτό. 100%. Έτσι. Είναι η key pass, η key pass, στην Τούμπα το λέγατε από μικρή αυτό. Ναι. Η πάσα κλειδί στο δεύτερο γκολ του Καντουρί. Όταν ξεκινάει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κλεψίματα, κράτημα μπάλας. Ωραία, δημιουργία. Τα έχει όλα, ρε φίλε. Δεν είναι παιχτάρα ο Καντουρί. Ο Πασχαλάκης έκανε πολύ ωραία ενέργεια εκεί που μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε για πέναλτι. Μαζεύτηκε πολύ ωραία το σώμα του, το έκανε. Εστιάζουμε τις αυτές τις λεπτομέρειες που μπορεί να αλλάξουν το αρού ολόκληρο του παιχνιδιού. 5-1 θα λέγει. 5-1 θα λέγει. Τα ανεβιάζουμε πιο πολύ. Ναι. Ένα μάτσο τέλος πάντων που περνάει στην ιστορία. Ξέρεις γιατί ήταν ωραίο το παιχνίδι χθες? Γιατί ο ΠΑΟΚ κάθε λεπτό που περνούσε έβρισκε τον τρόπο να εγκλωβίζει τον Παναθηναϊκό, κάθε λεπτό τον έπνιγε. Πώς κάνουν τα φίδια οι βόες που σε τυλίγουν και μετά χρακ! Δεν υπάρχει ζωή. Διαφυγή από πουθενά. Από πουθενά. Αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ χθες τακτικά. Δεν είχε κανένα άγχος. Ο Δόνης, ξέρεις τι σου λέει, θα πιέσω ψηλά τον ΠΑΟΚ που έχει πρόβλημα. Ναι. Πίεζε ψηλά. Το έκανε. Προσπάθησε. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ είχε την υπομονή να κυκλοφορήσει την μπάλα. Ναι. Δεν πιέστηκε, εγκεφαλικά ήταν καλά. Αυτά εμένα μου αρέσουν. Όταν μιλάμε για τακτικό παιχνίδι, τι λέμε? Ότι έχω ένα πλάνο και το πιστεύω, ρε φίλε. Και το παίζω. Ακολουθώ πιστά και τακτικά από την αρχή στο τέλος. Μα και δικαιώνεται απόλυτα, φίλε. Αυτό γίνεται. Χθες ο ΠΑΟΚ έκανε το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι του στη σεζόν εντός Ελλάδος.
Γιατί εγώ δεν μπορώ να περάσω έτσι την ανατροπή στο ημίχρονο με τη Σπαρτάκ. Βέβαια. Είναι 3-0 σε ένα ημίχρονο σε αποκλειματικά Champions League. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ σε όλα τα μάτς. Ναι. Δέστε όλα τα μάτς, αν μια ομάδα δέχεται 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και το γυρνάει στο ίδιο ημίχρονο. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Δεν θα γίνει. 3.000 μάτς γίνουνε. Ναι. Δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ. 0 στις 3.000 θα είναι. Ναι. Ό,τι ομάδα και να είναι άλλη. Ναι, έτσι είναι, όπως τα λες. Και από εκεί και πέρα, για να πούμε και με τα γραφικά. Τόσο μπροστά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει στόπερ. Λογικό εδώ. Θα μας αποχαιρετήσει λογικά ο Χατσαρίδης. Εγώ πιστεύω ότι μας έχει αποχαιρετήσει ήδη, απλά δεν το ξέρει. Ναι. Δηλαδή ο προπονητής δεν τον χρησιμοποιεί ούτε για παίκτη πάγκου. Προτιμά να έχει τον Τόσκα που είναι ένα 14 για ένα πνευματικό στόπερ. Για αριστερό στόπερ που μπορεί να παίξει. Ναι. 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 Πάμε τον ίδιο. Ναι. Πάντως προς τιμήν το παιδί, του παιδιού, έτσι. Και κοιτώντας από ψηλά το κομμάτι όλο αυτό, θα πούμε αν δεν μπορεί να βοηθήσει, που από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί, είναι καλό στους επόμενους μήνες να πάει σε κάποια άλλη ομάδα να μπορεί να προσφέρει τα περισσότερα. Δεν πεινάει. Ναι, όχι, να πεινάει σίγουρα δεν πεινάει. Δεν πεινάει. Κανείς που δεν περνάει από αυτή την ευλογημένη οικογένεια εξασφαλίζει τη ζωή του σε όλα τα επίπεδα. Και εκεί δεν είχε μικρό συμβόλαιο στη Δυναμό 10 χρόνια. Γιατί και τους ντόπιους πληρώνουν. Είναι δύσκολο να βρει ντόπιο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δεν ταιριάζει σε όλες τις δουλειές. Μπορεί εγώ να βρω τον καλύτερο δυνατό. Και η χημεία να είναι. Να στέφεται με απόλυτη αποτυχία. Πώς θα γίνει, με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι στις δουλειές όλες, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή. Μπορεί οι δυο μας και εγώ να. Να βγαίνει χημεία θετική και κάπου αλλού να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Αυτό λοιπόν και τα μεταγραφικά και μία ακόμα θέση πιστεύω κοιτάμε, αλλά το παίζουμε μολοκτή. Έλληνα το πέφτει. Έλληνα δουλεύουμε. Δεν υπάρχει Έλληνα. Ο Κυριάκος είναι δραματίας. Αν ήταν ο Κυριάκος καλά, είναι καλή περίπτωση. Ναι. Αν είναι καλά, δεν είναι καλά όμως. Από την άλλη. Αυτός είναι τώρα στο Αμβόργο. Ναι, έμεινε. Είναι στο Ρόστερ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τραυματίστηκε. Έχει πολλούς τραυματισμούς. Κρίμα. Αυτός μπορούσε να βοηθήσει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος πάρα πολύ την ομάδα. Και ηλικιακά είναι πάρα πολύ καλά. Ηλικιακά παουξάκι, είναι ψυχοπαθής. Δηλαδή είναι ιδανικό κομμάτι για τη συμπλήρωση του παζλ. Αυτό έλεγα το καλοκαίρι και με φάγαμε και τον πινελίκι από πάνω. Εντάξει, εσύ Σταύρο, να σου πω κάτι. Η δουλειά σου είναι να λες, να προτείνεις. Είπαμε, είναι σαν το δικαστήριο. Εσύ προτείνεις εδώ μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τις εκπομπές σου, μέσα από τα γραφόμενά σου. Άλλοι όμως παίρνουν τις αποφάσεις. Καλά, είπα εγώ ότι άμα δεν πάρουν τις αποφάσεις θα τους πάρω το κεφάλι. Όχι, εγώ δεν την άποψή μου. Και θα κάνουν και αυτοί. Είπαμε, άνθρωπος που δεν κάνει λάθη δεν γίνεται. Θα γίνουν λάθη και ένας πετυχημένος, είπαμε, τεχνικός διευθυντής σε ομάδα του εξωτερικού είναι αυτός που έχει επιτυχημένη στο 40% των επιλογών του. Είναι πάρα πολύ πετυχημένος. Είναι πολύ δύσκολο, φίλε, να φτιάξεις ομάδα. Στο ποδόσφαιρο πλέον όλα έχουν να κάνουν με την ξεκάθαρη. Δηλαδή, τι θέλω αυτό. Άμα αρχίσω, μήπως θέλω αυτό, μήπως θέλω το άλλο. Χάσαμε χρόνο. Που σημαίνει τι. Ο χρόνος το καλοκαίρι. Δεν είναι 3 μήνες, φίλε. Ναι, πρέπει να ετοιμάσεις πολύ νωρίτερα όμως για τις μεταγραφές σου. Δεν θα πάει Ιούνιος για να σκεφτείς τι μεταγραφές θα κάνω τον Ιούνιο. Οκτώβριο για το καλοκαίρι. Μέσα Μαρτίου. Να ξέρουν όλοι το τι γίνεται. Θα σου πω πώς λειτουργεί για να καταλάβεις. Υπάρχουν οι ελεύθεροι. Ο ελεύθερος λοιπόν ξέρει ότι θα είναι ελεύθερος 6 μήνες πριν. Άρα προγραμματίζει να είναι ελεύθερος ένα χρόνο πριν. Έτσι. Δεν υπογράφει, αγόρι μου. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει μια λίστα 500 παίκτες. Πρώτα κοιτάω τους ελεύθερους γιατί. Γιατί να πληρώσω ομάδα. Ναι. Πρώτα κοιτάω αυτούς. Αλλά να τους κοιτάξω στο σωστό timing. Όχι από τους 500 διαθέσιμους να κλείσουν τις 450 αλλού και εγώ να κοιτάω τους 50. Ναι. Στην αρχή που επιλογές είναι ανάμεσα από 500. Ναι. Έτσι, άρα πώς. Η επιλογή μου λοιπόν πρέπει να ξεκινάει από ένα χρόνο πριν. Εγώ πιστεύεις αν πάω και δεν ξέρω τα κενά μου ένα χρόνο πριν. Πώς είναι. Είναι δυνατόν, φίλε, 500 άτομα δουλεύουν εκεί που λέει ο λόγος. Ναι. Και δουλεύουν πραγματικά. Και άρα δουλεύω, λοιπόν γλιτώνεις χρόνο, χρήμα, άμα σε κλείσω χωρίς ένα νωρίς. Δεν θα σε πληρώσω, ρε φίλε. Όλα αλλιώς. Όλα αλλιώς. Εντάξει, και 1η Ιουλίου είσαι εδώ και προπονείς. Εμένα αυτά με τρελαίνουν, φίλε, που ξεκινάνε οι προετοιμασίες, τελειώνουν οι προετοιμασίες, ξεκινάνε τα φιλικά και έρχονται μετά δύο παίκτες που είναι δεκάδα. Μπαίνουν δεκάδα κατευθείαν απ' έξω. Δεν μπορούν. Και όμως τους βάζουν, άμα το δεις, δες. Κανέτρεξε στο κοντινό παρελθόν, μπαίνουν μέσα. Εμείς δεν το κάναμε. Μακάρι να το κάνουμε. Ο Λουτσέσκου και το κάνει επίτηδες για να του γίνει αλλιώς η δουλειά, δεν το δουλεύει έτσι. Σου λέει, μου φέρε τον τάδε, θα παίξει όποτε θέλω. Θα περιμένει, βέβαια. Ναι. Όπως και συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά στον Κάνια. Έτσι πρέπει να εξάγουμε γενικότερα την αγωνιστική συμπεριφορά αυτού του παιδιού. Που όντως περιορισμένων δυνατοτήτων καταθέτει ψυχή σε κάθε μάτς. Εγώ από τον Κάνιας, έτσι σαν μέσος παοξής, είμαι υπερευχαριστημένος.
Ρε φίλε, δεν φταίει ο Κάνιας που είναι αυτές οι δυνατότητες του. Και είναι θετικό στα τελευταία παιχνίδια, εντάξει. Και έχει φρεσκαριστεί. Και ο Κρέσπο είναι τέτοια κατηγορία για μένα. Εννοείται. Ρε φίλε, δεν γίνεται όλοι παίχτες αναστέρες. Χρειάζεται και τα εργαλεία. Ωραία, μου λέει ένας φίλος την προηγούμενη εβδομάδα, μην ανανεώσει ο Κάνιας. Γιατί να μην ανανεώσει ο Κάνιας, ναι. Αν θέλω καλύτερο, α πάρω ένα καλύτερο και σου και τον Κάνιας με χαλά, εμένα ο Κάνιας. Ωραία. Απλά έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν θα βάλω τον Κάνιας, ρε φίλε. Αν έχω πιο δυναμικό παίκτη, θα βάλω στα τρέπει το πιο δυναμικό παίκτη. Είναι λογικό. Ωραία. Όταν όμως ο Κάνιας βρει ρυθμό όπως τώρα, δεν είναι αρνητικό. Σταύρο, μου άρεσε και η συμπεριφορά του πρόεδρου μας, που πάντα περιμένει εκεί τους παίκτες, το πούλμαν, τους αγκαλιάζει, τους φυλάει, αυτά τα ωραία χτυπήματα στην πλάτη και κάτι θα τους ψυχοψιθυρίζει, δεν μπορεί. Τι να τους λέει, 200? Κάτιδήποτε, κάτι. Τον βλέπουν. Δεν απογειώνονται αυτοί. Βλέποντας αυτόν τον τέλειο άνθρωπο να τους περιμένει εκεί. Πάμε, παιδιά, και εδώ είμαι εγώ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, βγαίνεις. Αποπνέει μια σιγουριά, φίλε. Ναι. Έτσι. Ναι. Μια αίσθηση υπεροχής απέναντι προς όλους. Άμα κάνουμε κάτι, κάτι μπορεί να γράψει το κοντέρ. Ναι, εδώ είμαι. Και κατεβαίνουμε τα ακουστικά και υπέρ. Αυτό μου άρεσε. Τα ακουστικά που βγάζουν και βγαίνουν και χιάτι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είναι ωραίοι. Όχι, φίλε. Καλά είναι τα πράγματα. Αυτού. Από το καλό στο καλύτερο θα πηγαίνει η ομάδα. Κρατήστε το αυτό και στο πίσω μέρος του μυαλού σας που λένε όλοι και στο προστινό. Κοίτα να δεις τώρα καμιά φορά στο ποδόσφαιρο. Τι είναι. Πληρώσαμε την ίδια με τη Βίτη μαζί σου. Ωραία, ναι. Αλλά χτύπησε ο Μαουρίτσιο. Εγώ λέω θα μας τυχήσει. Τελικά βαθμολογικά στο πρωτάθλημα δεν μας τύχησε. Και καπάκι πήρε και ο Βέρμπουμ δύο σημαντικά 90 λεπτά. Αυτό που λέγαμε, θυμάσαι τι λέγαμε. Mm. Έτσι, να παίξει το παιδί. Ναι. Και έπαιξε και θα του δικαιώσει όλους. Ναι. Όπως θα γίνει. Μα η εικόνα του στο Καραϊσκάκι. Είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο της ομάδα. Τώρα δεν βγάζει άκρη με αυτά, φίλε. Είναι και κοντά. Ο Πρίγιο, σίγουρα είναι στα τρία μεγαλύτερα. Νομίζω, δεν υπάρχει ζαμίνη στα τρία μεγαλύτερα. Ναι. Ο Πόντου, ο Πρίγιοβιτς και ποιο θα είναι ακόμα. Κατσερίδη, ο Φεγγελίδη. Ναι, αυτά είναι. Έχουμε πολλούς 7 ψήφιους. Φυσικά. Δεν είναι λίγοι. Έχει ομάδα μας. Εντάξει, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στον Μπίσεσβα, τον οποίο τον περάσαμε αχτύπητο. Δεν είναι καλά. Ο οποίος χθες δεν ήταν αυτό που περιμένουμε όλοι. Δεν έχει ουσία. Έτσι. Σε ένα παιχνίδι έχει ένα γκολ 2 assist με τον Όφη στην Κρήτη. Ναι. Και σε όλα τα άλλα παιχνίδια δεν έχει νούμερα καθόλου. Μηδέν. Και ξέρεις πολύ καλά, είπες και πριν για το Λεμιό, θέλει τα νούμερα. Ο Μπίσεσβα περιμένει νούμερα. Και αν το γκολ δεν βγαίνει καλά, περιμένει μια assist κάτι. Θα τα κάνει, εγώ τον έχω τη φλήρη ναι, εμπιστοσύνη. Κοίτα, τώρα άνοιξαν οι άλλοι, έπεσε αυτός. Όταν οι άλλοι ήταν πεσμένοι, ναι, ήταν ανοιχτός αυτός. Αλλά θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι περιμένεις κάτι παραπάνω από τον πίση. Ναι. Τον αγαπάμε εννοείται. Έτσι. Καλά, μιλάμε για μορφή τώρα. Δεν... Ο άνθρωπος ο οποίος τι έκανε, ανανέωσε συμβόλαιο συμπαίκτη του πάνω στην πίστα. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Ναι, του τέλειου του Μαλεζά, πάνω στην πίστα. Και χθες η μαγιά του είναι αυτό που κάνει με τον Πέλκα όταν βγαίνει ο Πέλκα αλλαγή. Θέλοντας να δείξει στον κόσμο ότι ο Πέλκας δεν παίζει υπό τις καλύτερες συνθήκες, γιατί έχει σκάσει, ζητάει από τον κόσμο εμφατικά να τον αποθεώσει. Ωραία. Εντάξει, ξέρει ο φιλοάνθρωπος. Η παρουσία του είναι μεστή σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Εντάξει, για να μην κατηγορούμε και τον Πέλκα, όπου όντως με την μπάλα είναι κακός γιατί δεν έχει καθαρό μυαλό και δυνάμεις. Ωραία. Είναι ο πιο επιβαρημένος παίκτης του ΠΑΟΚ και θα πρέπει να ξεκουραστεί για να βρει ξανά τα καλά του πατήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εκτός από όλα τα παιχνίδια πριν του Όφη, έχει παίξει και τρία παιχνίδια με την Εθνική. Να τη Εθνική που τη μισείς. Τη μισώ, κυνηγάω, ναι. Κυνηγάω. Δεν θέλω να παίξουν Εθνική παίκτες του ΠΑΟΚ. Και το κακό είναι με τον προπονητή που ανέλαβε τώρα, θα καλεί πολλούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ναι, ναι. NBA είχαμε χθες να ξέρει, ξημέρωματα. 92 πόντους ημίχρονο έβαλαν οι Warriors. Ναι, Golden State Warriors. Με αυτόν τον Γκάρι, ο οποίος δηλαδή δεν υπάρχει, παιδιά, θα σου πω. Δεν υπάρχει. Ο Τόμψον μου πανέκανε παπάδες. Τι. Δε Στέφαν, ο Κάρι έχει βάλει σε 7 μάτς, χωρίς το χθεσινό, 46 τρίποντα. Έχει πάνω από 50% στα τρίποντα. Τα βάζει σαν να είναι απλό lay-up. Δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση με την μπάλα. Χλαπ, πάω το μέσα. Είναι απολαυστικός. Είναι απολαυστικός κανονικά να τον βλέπεις. Πώς τον παίζεις άμυνα αυτό. Τι να τον παίξεις, τίποτα. Περάστε κύριε, το δες, άστος. Τα σκρίνουν. Α, ομάδα απίστευτη. Golden State Warriors είμαι άρρωστο, να ξέρει, στο NBA. Εντάξει, ρε φίλε, όταν έχει Κάρι, Ντουράν, Τόμψον, το άλλο έχουν και ξύπνου ρολίστε. Γιατί πω είναι ρολίστε, ένα και ένα του είναι ρολίστε. Είναι πολύ δεμένη ομάδα. Νομίζω ότι θα έχει δυναστεία. Δεν πρόκειται να την κουνήσουν για καιρό. Ναι, δυναστεία ακριβώ. Όσο θα μείνει ο Κάρι και ο Ντουράν μαζί, ο οποίο τον έβλεπα τώρα. Και Αλέξη. Σε ένα παιχνίδι με το. Ποιο παίζαν τώρα. Πρόσφατα ή παλιό. Τώρα με την Νέα Υόρκη. Φετινό. Α. Μπήκε μέσα, ξυνότανε. Σε κάποια φάση παίζει 8-9 λεπτά, 15 πόντους. Τι έγινε.
Ναι, ναι, ναι. Τα βάζει τρίποντα. Λέει, παίζει άμυνες, κάνει. Απίστευτη σωματοδομή. Απίστευτη. Πολυδιάστατος. Ναι. Τρισδιάστατος, όλα τα άτατος. Ναι. Και κάπου εδώ θα μας πει το σοφάκι μας. Παρακαλώ. 17 Σεπτεμβρίου. Πάει, πέρασε τώρα. Τώρα έχουμε άλλα, τώρα ξεκινάνε άλλες γιορτές. Δεν βλέπω τι έχεις. Έχετε... Στις 30 Σεπτεμβρίου είχα. Εγώ τα έχω όλα σαν να... Ζυγός, έχει γιατί έχουμε θέμα με τους ζυγούς, θα ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Τις κυνηγάμε. Τις κυνηγάμε ή κυνηγάνε. Τις κυνηγάμε εννοώ με την κακή έννοια, όχι με την κακή. Με κουράζουν. Δεν είστε καλές. Αναλόγως τη ζώδιο είσαι εσύ. Παρθένος. Δεν ταιριάζουμε, όχι. Δεν υπάρχει χημία. Καμία. Δεν υπάρχει. Ωραία. Και αφού για... είπαμε και ζώδια, γιατί η εκπομπή είναι πολύ διάστατη. Εννοείται. Ναι. Λίτσα. Από το Λίτσα Πατέρα. Πέτα τη μάσκα. Λοιπόν, να δώσε το στίγμα της Γκολμπέτ. Αύριο. Ναι. Φυσικά. Και κάνε εσύ το κλείσιμο σήμερα. Λοιπόν, όσοι δεν είστε γεγραμμένοι, μπορείτε να γραφτείτε λοιπόν στη σελίδα της Γκολμπέτ ή απλά να κάνετε έτσι μια βόλτα να δείτε τις αποδόσεις και τα σχετικά. Είπαμε, έχει Ελλάδα κύπελο, έχει πολλούς αγώνες σήμερα, έχει και μπάσκετ. Μπείτε λοιπόν. Και ποντάρετε, γιατί όχι. Καλό μεσημέρι.